Για να καταλάβετε ότι το μόνο που ξέραν οι βουλευτές είναι να δέχονται στο γραφείο για ρουσφέτια. Απόδειξη ότι ο Καραμαλής ο Κωστάκης τώρα, ενώ θεωρείται από όλους ένοχος για το έγκλημα του ΟΣΕ, εξελέγει πρώτος στις ΣΕΡΕΣ. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι ένα κοινό που σκέπτεται μόνο το ρουσφέτι, δεν τον νοιάζει το κοινό αυτό και όλοι να πεθαίνανε στο τρένο απάνω. Καταλάβατε. Τους ενδιέφερε μόνο το ρουσφέτι. Και ακόμη αυτό ισχύει. Ακόμη αυτό ισχύει. Στα Κύθυρα υπήρχε επί Χούντας ένας, νομίζω λεγότανε Κουρεμπανάς, που τον είχε βάλει ο Μακαρέζος πρόεδρο των ΕΛΤΑ. Τον είχε βάλει ο Μακαρέζος διοικητή δηλαδή στα ΕΛΤΑ. Ξέρετε τι έκανε αυτός? Πήρε όλα τα παιδιά από τα Κύθυρα και τα διόρισε στα ΕΛΤΑ. Και τώρα, άμα πας και συναντήσεις ανθρώπους που είναι 50-55 χρονών, είναι όλοι συνταξιούχοι των ταχυδρομείων. Δηλαδή και η Χούντα δεν έφυγε από το σκεπτικό του διορισμού. Ούτε η Χούντα. Είναι ξεκάθαρο ότι και η Χούντα συνέχισε το ρουσφέτι. Συνέχισε το ρουσφέτι. Είναι τραγικά τα πράγματα. Και δεν μπορώ να καταλάβω οι ξένοι, οι οποίοι όταν φτώχευσε η Ελλάδα το 9, κάνανε διάγνωση και είπανε ότι τα ρουσφέτια και οι υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί φτώχευσαν την Ελλάδα και οι μεγάλες συντάξεις. Οι ξένοι πώς επιτρέπουν να συνεχίζεται αυτό το χάλι? Γιατί οδεύομαι ξανά προς νέα πτώχευση. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πτωχεύσουμε. Μου λένε, πού το ξέρεις? Ούτε την προηγούμενη φορά το ήξερα. Εγώ έλεγα από το 1980 ότι θα πτωχεύσουμε. Έλεγα ότι θα πτωχεύσουμε. Και ρωτάγανε κάτι ηλίθιοι, πού το ξέρεις? Και απαντώ, το έλεγα και τότε. Δεν χρειάζεται να είσαι Αϊνστάιν για να ξέρεις ότι θα πτωχεύσει μια χώρα. Μια χώρα που δεν παράγει τίποτα. Έχει μόνο τον τουρισμό. Τον τουρισμό μόνο έχουμε. Κακά τα ψέματα, μόνο αυτό έχουμε. Και στο τελευταίο χωριό της Νάξου ή της Ρόδου ή της Πύρου, άμα πας, ή των Ιωαννίνων, έχουν βάλει το σπίτι τους B&B για να παίρνουν έσοδα από τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει καταλάβει όλους. Λοιπόν, μια τέτοια χώρα που δεν παράγει τίποτα και περιμένει να νοικιάζει τα σπίτια της και να μπαίνει στο δημόσιο. Υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα να σταθεί όρθια οικονομικά? Πες μου, υπάρχει περίπτωση η χώρα αυτή να γίνει οικονομικά αυτοδύναμη? Χρειάζεται μυαλό δηλαδή. Λέει ο εκείνος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσακαλώτος, λέει, ξέρει οικονομικά. Τι οικονομικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι οικονομικά είναι αυτά δηλαδή που ξέρει ο Τσακαλώτος? Και ξέρει οικονομικά να κάνει έξοδα στο κράτος και να μην παράγει κανείς τίποτα και να ζούμε με δανεικά? Υπάρχουν τέτοια οικονομικά? Όπως τώρα ο Σταϊκούρας λέει, τα περισσεύματα από τα επενδυτικά περισσεύματα, αφού δεν γίνονται επενδύσεις, πώς υπάρχουν επενδυτικά περισσεύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους, πέραν του ότι είναι επαγγελματίες ψεύτες, δεν μπορώ να τους καταλάβω.
ποια είναι τα περισσεύματα, ποιες είναι καταρχάς οι επενδύσεις. Μετά ποια είναι τα περισσεύματα τα οποία ετοιμάζεται ο Σταϊκούρας να μοιράσει. Σε ποιους να τα μοιράσει. Λυπούμε πολύ, αλλά... θα ήθελα κι εγώ να ζω μια χώρα, σε μια χώρα που να, υπάρχουν, να υπάρχει περίσσευμα επενδυτικό, να το μοιράζουμε στους φτωχούς. Θα το ήθελα κι εγώ. Αλλά εδώ τι κάνουνε τώρα. Πήρανε το μαξιλάριο Μητσοτάκης που είχε αφήσει ο Τσίπρας και το μοίρασε. Αυτό είναι επενδύσεις. Πέστε μου, είναι επενδύσεις. Αυτό πήρε το μαξιλάρι το οποίο ήταν για να μπορεί η χώρα να δανείζεται. Χρειαζόταν ένα 18 δις ευρώ. Το είχαν βάλει εκεί και το μοίρασε το μαξιλάρι και το λέει επενδύσεις. Μετά στο ελληνικό λέει ότι προχωράνε οι επενδύσεις